Τραγική κατάληξη είχε το μπάνιο για μια 36χρονη γυναίκα από την Τσεχία όταν ένας βράχος αποκολλήθηκε από το βουνό πάνω από την παραλία που βρισκόταν, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει και να την τραυματίσει θανάσιμα. Το θλιβερό περιστατικό έγινε στην παραλία Γλυκά Νερά των Σφακίων. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό συμβάν που έλαβε χώρα χθες γύρω στις 21 ώρα νυχτερινή στην πανέμορφη παραλία των Γλυκών Νερών, μια παραλία η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από τη θάλασσα ή από ένα δύσβατο μονοπάτι. Εκεί λοιπόν η άτυχη παραθερίστρια από την Τσεχία ηλικίας 36 ετών βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της υπήκο Γερμανίας και από ό,τι πληροφορήθηκα ήταν ξαπλωμένη στην άκρη της παραλίας προς την πλευρά του Πρανούς, όπου υπάρχει υψομετρικά από πάνω σε μεγάλο υψόμετρο επικλινές έδαφος. Εκεί για άγνωστο λόγο αποκολλήθηκε μία πέτρα διαστάσεων 50 επί 50 περίπου. Δεν είχαμε κατολύσει άλλων αντικειμένων, μίας πέτρας από ό,τι πληροφορήθηκα, η οποία δυστυχώς κατήλθε με μεγάλη δύναμη και παρότι βρισκόταν κάτω από ένα δέντρο, έθραψε από την πτώση της ένα χοντρό κλαδί και συνέχεια έπεσε πάνω της στην βουβονική χώρα, στον γοφό, τραυματίζοντας την θανάσιμα. Άμεσα ενεργοποιήθηκε ο Δήμος, όπου λίγη ώρα αργότερα στο σημείο έφτασε το φουσκωτό προκειμένου να μεταφέρει 36χρονη σε Σφακιά και από εκεί να την παραλάβει ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός κάνει λόγο για εγκληματική αμέλεια της πολιτείας λόγω έλλειψης γιατρού στην περιοχή. Η μοναδική γιατρός που βρίσκεται στην επαρχία Σφακίων δεν εφημέρευε αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως και το προηγούμενο δεν είχαμε ξανά εφημερία που είχαμε ξανά περιστατικό στην Αγία Ρουμέλη, και θα πρέπει να καταγγείλουμε την εγκληματική αμέλεια της πολιτείας να αφήσει τα Σφακιά στην ουσία χωρίς ιατρική περίθαλψη, όταν πέρυσι την αντίστοιχη εποχή είχαμε 3 γιατρούς. Είχαμε ένα στο Φαράγγι της Αγίας Ρουμέλης, είχαμε στην Ανώπολη, είχαμε και στα Σφακιά. Αυτή τη στιγμή, παρότι έχουμε κάνει σχετικές παραστάσεις, αναγκαστήκαμε, κάναμε έγγραφο το οποίο στείλαμε σε όλους τους αρμόδιους να καταγγείλουμε την αδιαφορία της πολιτείας απέναντι στους δημότες μας, αλλά ακόμα και στους επισκέπτες μας.